Λοιπόν, τα λέω τώρα έξω από τα δόντια και ξεκάθαρα και ανοιχτά. Ναι. Στη Γερμανία η απόφαση έχει γίνει. Το πακέτο αυτό θα δοθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πρόβλημα είναι ότι οι Γερμανοί πάντα θέλουν άριστο έλεγχο. Θέλουν να το ελέγξουν καλά-καλά. Έτσι είναι η νοοτροπία τους. Άρα η κυρία Μέρκελ περιμένει τώρα το συμπέρασμα του Διεθνής Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Αν το συμπέρασμα αυτό δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι εάν δεν δοθούν αυτά τα λεφτά στην Ελλάδα τώρα θα χαθούν κι άλλα, μόνο τότε θα πει το ναι, το οποίο δεν αμφιβάλλω. Γιατί αυτό, δύο λόγοι. Πρώτος λόγος, έχουμε εκλογές σε 9 Μαΐου στη μεγαλύτερη περιφέρεια της Γερμανίας και είναι σημαντικές εκλογές. Αυτό παίζει ρόλο, κύριε Χατζημαρκάκη, δηλαδή επηρεάζει τη Μέρκελ για τις θέσεις που παίρνει? Πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Επειδή η νοοτροπία στη Γερμανία γενικά, η ατμόσφαιρα είναι ότι ο απλός κόσμος και αυτός εργάζεται. Και ο απλός Γερμανός έχει δει τώρα τα τελευταία 10 χρόνια αύξηση μισθών μόνο 8%. Μόνο 8%. Ενώ στην Ελλάδα ξέρουμε έχουν αυξηθεί 24%. Δυστυχώς οι γερμανικές εφημερίδες αυτά τα γράφουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δηλαδή περιγράφουν κάτι δυσάρεστο, περιγράφουν κάτι το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο, αλλά το περιγράφουν. Ότι οι Έλληνες έχουν υψηλούς μισθούς, αυξημένους μισθούς, και τώρα πίνουνε. Χθες η μεγαλύτερη εφημερίδα δυστυχώς έδειξε τα μπαράκια στην Αθήνα και λένε έτσι κάνουνε, περνάνε την κρίση οι Έλληνες στα μπαράκια, στα πάρτι. Αυτό είναι πολύ κακό. Δυστυχώς, δώστε μας μια εικόνα για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί στη Γερμανία δεν έχετε μπαράκια? Έχουμε μπαράκια, αλλά η Γερμανία δεν βρίσκεται σε αυτή την κρίση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η εικόνα που περνάει ο γερμανικός τύπος είναι απαράδεκτη, είναι λάθος. Γενική γνώμη, δυστυχώς, σας περνάω την εικόνα της Γερμανίας. Είναι ότι αυτή που η κρίση προέκυψε από την απογραφή του κύριου Αλαγοσκούφη. Αυτό πιστεύουνε. Πιστεύουν ότι οι Έλληνες περάσανε λανθασμένα στοιχεία και από εκεί άρχισε η κρίση όπου οι κερδοσκόποι κάνανε επιθέσεις. Λοιπόν, οι Γερμανοί ξεκάθαρα λένε φταίνε οι ίδιοι οι Έλληνες. Εντάξει, ακόμα και αν είναι έτσι που είναι έτσι, ότι ναι, εξαπατούσαμε και δίναμε ψεύτικα στοιχεία, δεν είναι δυνατόν τώρα να μας βάλουν στον τοίχο και να μας πυροβολούν. Ναι, συγγνώμη όμως, έχουμε κανόνες. Η Ελλάδα πολλά χρόνια δεν τηρούσε το σύμφωνο σταθερότητας. Είναι η μοναδική χώρα που δεν κατάφερε ούτε ένα χρόνο δεν κατάφερε να τηρεί τους κανόνες του συμφώνου σταθερότητας. Είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ξέρετε ότι και η Ευρώπη στην ενοποίηση της Γερμανίας έκανε το χορόιδο, όπως λέμε. Το ξέρω. Έτσι. Αυτό που θέλω να σας εξηγήσω, συγγνώμη, δεν έχουμε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδος. Τι να συζητήσουμε τώρα πράγματα, το πακέτο θα δοθεί. Αυτό που φοβούνται τώρα οι οικονομολόγοι της Γερμανίας είναι ότι υπήρχε ένα προηγούμενο. Ένα προηγούμενο όπου σε μια οικονομία όπως βρίσκεται τώρα η Ελλάδα σε κατάρρευση, δηλαδή δεν υπάρχει ανάπτυξη, πέφτει η οικονομία και κάνουμε και αυτό το πρόγραμμα. Αυτό δεν έχει γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας, μόνο μία φορά έχει γίνει, στη κυβέρνηση του Μπρούνινγκ. Ήταν καγκελάριος στη Γερμανία και ήταν ο καγκελάριος πριν τον Χίτλερ, πριν τον Αδόλφο. Πρόβλημα αυτό. Δηλαδή οι Γερμανοί ξέρουν ότι μια τέτοια κατάσταση οδηγεί σε καταστροφή. Το ξέρουν. Γι' αυτό αμφιβάλλουν ότι η Ελλάδα είναι. Θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Άρα πρέπει τώρα πολύ προσεκτικά, και αυτό προσπαθώ εγώ και οι πολιτικοί, εμείς οι πολιτικοί, να είμαστε ισορροπημένοι σε αυτά που λέμε και σε αυτά που περνάμε. Φταίχτες υπάρχουν. Εσείς στην Ελλάδα κρίνετε τι θα κάνετε με τους φταίχτες, γιατί υπάρχουν και εδώ. Φταίχτες είναι όμως και οι Γερμανοί, που όλα τα χρόνια αφήνανε τους πολιτικούς εδώ στην Ελλάδα να το κάνουν αυτό. Φταίχτες είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση.